Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κούτσης και σήμερα θα παίξουμε τον επόμενο αγώνα που είναι Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με πρώτο τον Ολυμπιακό, όπου είναι 6 πόντη διαφορά και άμα νικήσει θα το πάει στους 3 μέχρι την Κυριακή που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να κηρύσουμε τον τροχό του ελληνικού ποδοσφαίρου για να μας πει ποια ομάδα θα πρέπει να επιλέξουμε για αυτό το μάτς. Πάμε! Λοιπόν, είμαστε στο τροχό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, τροχέ, πες μου ποια ελληνική ομάδα θα πάρω για το σημερινό μάτς. Λοιπόν, πάμε! Λοιπόν, και όπως φαίνεται παίρνουμε την ΑΕΚ. Όπως φαίνεται από τον τροχό, μας έδειξε ότι σε αυτό το μάτς θα πάρουμε την ΑΕΚ. Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει λοιπόν εκτός έδρας, παίζει στο γήπεδο του Αστέρα, ο οποίος είναι 1,5 αστέρι, και εμείς φυσικά παίρνουμε την ΑΕΚ. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω μεταφέρει όλους τους παίχτες της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάω να αλλάξω τους παίχτες, να βάλω αυτούς που πρέπει και ξεκινάμε τον αγώνα. Λοιπόν παιδιά, αυτή είναι η δεκάδα που θα παίξουμε στο σημερινό μάτς. Ελπίζω να μαντέψω την δεκάδα του Αργύρη Γιαννίκη. Λοιπόν, δυστυχώς ο Σαριφάρντ, όπως έχετε καταλάβει, θα είναι εκτός αποστολής. Τώρα δεν ξέρω για πόσο καιρό θα είναι, αλλά δυστυχώς νόσησε. Τώρα θα μου πείτε, πού το ξέρεις ρε Δημήτρη αυτό, ρε Κούτσι, όπως θα με λέγατε τέλος πάντων. Είναι επειδή είμαι εξής. Εντάξει, και ο τροχός πούμε, και να επέλεγε τον Αστέρα, δεν θα κάνω πρόβλημα, γιατί σε άλλες το κάνουμε για πλάκα και ξέρετε ότι γενικώς μπορεί να σας αρέσει η σειρά και αυτό. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η ομάδα μας, νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Πάμε! Ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους φίλους εκεί έξω που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Γι' αυτό λοιπόν, αναφέρεται και στη διάθεση όλων. Ξεκινάμε. Ζούμε. Καλό αγώνα να έχουμε και οι δύο ομάδες. Να νικήσει ο καλύτερος. Να προσφέρει πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Άντε επιτέλους. Βλέπουμε κάποιες πάσες. Έλα μη το γλου. Α! Ωραία. Να έλα ρε. Λοιπόν, αυτός ο παίκτης πάντα που με φόβιζε από τον Αστέρα είναι ο Μπαράλες. Άμα έρθει πάνω η μπάλα στον Μπαράλες και είναι και σε καλή θέση για σουτ, ό,τι σουτ και να κάνει, γράφει. Λοιπόν, τώρα θα με ρωτήσετε για τις προσθήκες. Εγώ γενικά σαν να εξής θα πω ότι οι προσθήκες που έκανε φέτος η ομάδα είναι πάρα πολύ καλές. Γενικώς η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη. Χρειάζεται χρόνο, αλλά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μουχαμαντή! Α, όχι. Εντάξει, ήταν και δύσκολη φάση. Ο πάμε το 1-2. Θα στείλει δίπλα του την μπάλα. Αχ, δεν το ήθελα πως τα έπρεπε. Αχ, όχι, το χαλάσαμε. Λοιπόν, έλα Ραούχο, όχι. Λοιπόν, θα ανεβάσω κι εγώ λίγο τους παίχτες. Και τι είπαμε, μας ενδιαφέρει να βάλουμε πάρα πολλά γκολ στα μάτς. Έλα ρε. Αυτό είναι. Φύγαμε. Έλα, όχι. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Διάβασε άριστα την κατάσταση. Λοιπόν, άμα θέλετε μπορείτε να μου πείτε σε ένα σχόλιο, άμα θα θέλετε να κάνω γνώμες για κάθε παίχτη, ξέρω εγώ, για κάθε νέο παίχτη που έχει πάρει μια ομάδα, είτε είναι της ΑΕΚ, είτε είναι του Ολυμπιακού, είτε είναι του ΠΑΟΚ, είτε του Παναθηναϊκού κτλ. Λοιπόν, Μάνταλος,
Όχι. Και απλά θα ήθελα τώρα να ακούσω τη γνώμη σας, άμα θα το θέλατε. Εγώ πάντως θα ήμουν μέσα, γιατί ούτως ή άλλως έχω γνώμες για κάθε παίχτη, για κάθε βασικά νέο παίχτη. Λοιπόν, τέλος πάντων, Σιμόες, για τον Αραούχο, έλα ρε, πολύ δυνατή πάσα. Κλέβει όμως ο Μάνταλος, Μοχαμαντή, για τον Λιβάη, Αραούχο, φάουλ, κάνει το σουτ, όχι! Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δεν έδωσε το φάουλ. Είναι σαφές πως έχω την κυριαρχία για αυτή τη στιγμή με τόσες απαντές ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν. Για να δούμε. Αχ, δεν την πήρα. Άκυρο, την πήρα. Λοιπόν, Λιβάη, τρέχα αγόρι μου, τρέχα. Αυτό είναι, μπες στην περιοχή, όχι. Δεν θέλω κόρνερ. Αυτό είναι! Γκολ! Πολύ ωραία σέντρα και ποιος το βάζει, ο Μισελέν! Δεν ξέρω βασικά ο Μισελέν, ο οποίος είναι δεξί μπακ, πώς βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τι φάση! Δεν είναι το ξαναδόλυγο αυτό. Πω, ανοίχτηκε κιόλας. Αυτά είναι. Και πολύ ωραία σέντρα. Κάνουμε τώρα 0. Ω, Παναγία μου! Έλα, δεν μπορώ να περάσω την μπάσα. Όχι, όχι ο Μπαράλες! Νάτο, άκυρο! Ω, το πλακά, όχι! Διώξτε την! Όχι! Όχι, φάουλ! Είναι και σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έλα ρε! Οι παίκτες διαφωνούν κάθετα με τον ρέφερι. Αλλά αυτός δεν δείχνει να σε κινείται. Άμα. Γιατί δεν μου έχει βάλει στον τοίχο το Μίτογλου. Αμάν! Τι κολάρα έβαλε. Πω, δε μόνο φλακάς μου. Αυτός ο παίκτης είναι πραγματικά... Έμεινε άγαλμα. Ξανά ισόπαλος. Μάλλον τους πιάσανε στον ύπνο. Το μυαλό τους ήταν ακόμα στον κόλ που πέτυχαν. Αλλά... Μάλλον αυτό. Όντως ήταν μάλλον στο μυαλό μας στον κόλ. Ο Ρώσος Σιμάνσκι. Έλα, Άμραμπατ. Άμραμπατ! Θα σουτάρει! Γκολ! Νουρεντίν Άμραμπατ! Τι πανηγυρισμός είναι αυτός. απλά πηγαίνει σημαία, τη χαϊδεύει λίγο και σηκώνει μετά τα χέρια. Τι ήταν αυτό. Σοβαρά τώρα, δεν υπήρχε κάποιος άλλος καλύτερος πανηγυρισμός. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πανηγυρισμό. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να μου πείτε για την επόμενη εβδομάδα άμα θα θέλατε να το πάω στη δυσκολία θρύλος. Άμα! Εντάξει, ευτυχώς. Γιατί τώρα θα μου λέτε ότι είναι εύκολο κάπως για μένα, που παιδιά όντως δεν είναι εύκολο. Ελά, Λιβάη. Όχι ρε. Θα ψάξει για προωθημένους παίκτες. Οκ, δεν είναι φάλα αυτό, ευτυχώς. Λοιπόν, Μισελέν. Ελά. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, δεν μπορούσα να. Η θέλησή του και η αυτοθυσία του να γυρίσει στα μετόπιστε, να στηρίξει τους συμπαίκτες του στην άμυνα, θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για κάθε νέο παίκτη που ονειρεύεται να κάνει καριέρα. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Αυτή του είπα για παλιά, δεν είχε τύχει. Κοίτα, για μένα καλά έκανε. Ωραίο, έφυγε ο Ραούχο.
Αλλά πρέπει να βγάλω και σέντρα, δεν μπορώ. Πέναλτι! Πέναλτι! Δεν έδωσε πέναλτι! Μου κλώτσε τον παίχτη! Τέλο πάντων, δεν έχω μπάλα. Πάμε, Μοχαμαντί! Και τον Άμπραμπατ! Ο Λιβάη! Θα κάνει την πάσα, ο κακιά πάσα. Πουά! Την έστειλε πάνω του. Ωραίο! Σιμόες! Μάνταλος! Έλα ρε Μάνταλε! Ωχ! Μόνο χρειάς το φάουλ! Και κόκκινη! Όχι ρε! Έκανα το πιο άχρηστο φάουλ, για ποιο λόγο το έκανα αυτό? Όχι! Πάει ο Μίτογλου. Λοιπόν, θα σας πω λίγο τι νόμιζα ότι θα έκανε. Νόμιζα ότι θα κράταγε την μπάλα και ήθελα να του κάνω ένα φάουλ, γιατί έβγαινε σαν αντεπίθεση. Αλλά δεν περίμενα ότι θα έκανε πάσα. Εντάξει, το πιάσε. Μπράβο, ρε Στάνκοβιτς. Ωραία. Ημίχρονο, αλλά παίζω με μείον ένα παίχτη και αυτό θα με δυσκολέψει αφάνταστα. Λοιπόν, από το 60 και μετά θα κάνω τις αλλαγές. Γιατί η ομάδα τα πηγαίνει κάπως καλά. Ωραίος Άμπραμπατ! Πάμε Αραούχο! Όχι ρε Αραούχο! Κάνε κοντρόλ με την μπάλα ρε! Αφού βλέπεις ότι σου φεύγει! Μπράβο! Δεν θα κάνω ακόμα τις αλλαγές. Μοχαμαντί, πάμε. Μοχαμαντί, πώς λέγεται τέλος πάντων. Λιβάη. Ωραίος ο Λιβάη, αμάν. Είναι η χαρά κάθε προπονητή να βλέπει τους επιθετικούς του να παίζουν σκυλή και άμυνα. Αυτό είναι. Άμπραμπατ. Αραούχο. Άλα ρε. Λοιπόν, άκυρο δεν θα κάνω στο 60 κανονικά την πρώτη αλλαγή, θα το κάνω τώρα. Λοιπόν, και θα βάλω. Α, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, θα βάλω τον Λεταλέκ στη θέση του Σιμάνσκι και θα τον βάλω τέτοιο αμυντικό. Θα το παίξουμε έτσι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να έχω έναν από πίσω. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια. Δυστυχώς δεν θα έχουμε τώρα κέντρο. Δεν θα παίζουμε πάρα πολύ κατοχή. Αλλά τι να κάνουμε. Είμαι χαζός, το ξέρω. Έκανα ένα χρειαστό φάουλ που δεν έπρεπε να το κάνω. Και μου έδωσε την κόκκινη κάρτα. Αυτά είναι. Πω, αντεπίθεση. Βρήκε το κενό χώρο. Να τα, αμάν. Μισελέν. Άντε ρε Μάνταλε. Ωραίος ο Λεταλέκ. Φύγαμε. Άμπραμπατ. Φεύγει μόνος του. Θα κάνω σουτ, θα κάνω το σουτ φυσικά. Το πιάνει. Αμάν. Λοιπόν, θα βγει ο Λιβάη. Εντάξει, δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που ήθελα και θα πει ο Τσούμπερ. Για κάποιο λόγο του Τσούμπερ η φάτσα δεν είναι αναγνωρισμένη. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Τσούμπερ. Τσούμπερ, όχι! Ήθελα να κάνω το σουτ που είχε κάνει στην πρώτη αγωνιστική. Δεν βγήκε. Και επιλέγω την εκτέλεση με κοντινή πάσα.
Έλα, όχι ρε, με έκοψε. Αμάν. Εντάξει, ευτυχώς. Τσούμπερ. Έλα ρε Τσούμπερ. Ωραίος ο Τσούμπερ. Ωραία σέντρα, άρε. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να ανταλλάξουν πάσα ρε. Πέσω με μείον ένα παίχτη δεν μπορούν να κάνουν πάσα ρε. Αν είναι δυνατόν. Άρε Μάνταλε, θα βγεις. Μου έχεις κάνει όλα τα λάθη στο μάτς. Τι έκανα! Εγώ για την μπάλα πήγα. Ρε πάμε καλά. Όπα, εντάξει, εδώ πέρα μπορεί να φαίνεται ότι είναι φάουλ, αλλά το προηγούμενο πρώτα άγγιξα την μπάλα και μετά τον παίχτη. Δεν βγάζει νόημα τώρα αυτό που έδωσε. Όχι πάλι φάουλ. Καταλογίστηκε, ρε. Εντάξει, το έκανε κατευθείαν. Αμάν! Τι γίνεται, τι κάνεις άμπραμα, δεν σου είπα καν να κάνεις live. Φύγαμε! Τρέχα! Αυτό είναι, πάμε, φύγαμε! Πάμε, πάμε, πάμε! Βλέπω τον Τσούμπερ! Τσούμπερ! Μπαίνει μέσα στην περιοχή, δεν κάνει το σουτ! Όχι! Δεν γίνεται να μου το χάνει αυτό ο Τσούμπερ! Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών! Πλάκα κάνεις! Γιατί να μου κάνει τέτοιο σουτ ρε παιδιά, γιατί. Πάμε, πιέζουμε, πιέζουμε, πάμε. Όχι, 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 όχι. Αμάν. Να που έλεγα ότι δεν παίζανε καν τέτοιο passing game οι άλλοι. Και παραλίγο να φάω κάρμα. Λοιπόν, Αραούχο. Βλέπω τον Αμπραμπάτ. Μπορεί όμως ο Αμπραμπάτ. Μπορεί ο Αμπραμπάτ. Θα κάνει τη σέντρα. Τσούμπερ, όχι. Ένα ρε Βράνιες. Άρα. Όχι φάουλ, δεν είναι φάουλ. Αραούχο! Γκολ! Σέρχιο Αραούχο! Λοιπόν, θα βγάλω τον Μάνταλο και θα βάλω τον Γεύτιτς. Νέος παίχτης, ο οποίος γενικά νομίζω κάπως αδικείται. Γιατί είναι καλός παίχτης, απλά δεν έχει χρόνο συμμετοχής. Άλλες φορές μπαίνει μόνο για 20-10 λεπτά, άλλες φορές δεν μπαίνει καθόλου. Πάμε, φύγαμε. Άρε, βιάστηκα εκεί, βιάστηκα. Ο Αλί Μπαμπά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ωραίος. Αμάν. Παραλίγο. Την ποφία μου σε αντεπίθεση. Αμάν, καθέρισα. Άκυρο. Συνεχίζει μόνος. Φάουλ. Έλα ρε, θέλω να το κάνω κατευθείαν ρε, αφού τον έβλεπα ότι έτρεχε το ο Άμραμπατ. Λοιπόν. Ωραία. Με κατάλαβε ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Με κατάλαβε. Ωραίο. Λεταλέκ. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Τον οποίο βασικά του έχω πει να μείνει στο στόπερ, στο τέτοιο. Να είναι center back και να μην ανεβαίνει τόσο. Τσούμπερ. Τσούμπερ! Γκολ! Πώς δεν έπιασε αυτό! Πώς δεν έπιασε ρε παιδιά του σουτ! Πώς δεν το έπιασε αυτό! Θέλω να δω λίγο το replay!
Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει. Ένιωσε ότι την ακούμπησε. Θέλω λίγο να το ξαναδώ, συγγνώμη κιόλας. Το ένιωσε στο χειριστήριο ότι κάπως ακούμπησε ο τερματοφύλακας την μπάλα. Ναι, δεν φάνηκε πάρα πολύ καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, Τσούμπερ. Έλα ρε Τσούμπερ, ανέβα. Όχι ρε, γιατί ρε, γιατί. Άνοιξα πάρα πολύ, βασικά δεν ξέρω για ποιο λόγο άνοιξε πάρα πολύ την μπάλα. Τι κάνει ρε διευθύντης. Ρε τι κάνει ο παίκτης, τι έπαθε ρε τριγμιά έπαθε. Τι έπαθε ρε. Τέσσερα δύο. Λοιπόν, θα βγει ο Μισελέν και θα μπει ο Πορότα. 64 δεν πειράζει, θα βαριέσαι. Έλα ρε! Όχι. Τρέχα. Τι κάνεις ρε. Όχι ρε. Ήθελα να κάνω τελευταία επίθεση. Άμα τώρα δεν θα έχω παίχτη. Όχι. Άμα τι έχασε. Τι έχασε! Θέλω να το ξαναδώ λίγο αυτό. Αμάν! Λοιπόν, λίγο αγώνας. Νικήσαμε 4-2. Οπότε τέλος πάντων παιδιά, αυτό το βίντεο, άμα σας άρεσε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή όσο μου έχετε κάνει και ένα comment. Εύχομαι και στις δυο ομάδες καλή επιτυχία για το σημερινό match. Εντάξει, παρόλο που θέλω να νικήσει η αγαπημένη μου ομάδα που ξέρετε ποια είναι. Οπότε, καλή επιτυχία όπως είπα και να παίξουν καλό ποδόσφαιρο και να μπουν και πάρα πολλά γκολ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, γεια σας!